πόδια, λες και κάνει συγχρονισμένη κολύμβηση από Τσαλακούδη. Η Μαρία Γεωργάκηνα είναι δίπλα μου, μία από τις πολύ φίλες της Ανθής Αλαγκούδη. Και φαντάζομαι ότι είσαι και από τους πρώτους ανθρώπους που έμαθες για τη συμμετοχή της. Ναι. Εντάξει, δεν με ρώτησε πριν πάει. Μου είπε ότι σκέφτομαι να πάω και της είπα γιατί όχι. Επειδή πολλές φορές με ρωτάνε φίλοι μου, καλά είναι δυνατόν γιατί πήγε η Ανθή. Γιατί να μην πάει η Ανθή Αλαγκούδη στο πάρα πολύ ωραίο Survivor. Δεν τη στείλαμε, βρε παιδιά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ αυτό λέω. Μα δεν έχει συστηθεί η Ανθή ως μια αθλητική περσόνα. Δεν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε κανένα γυμναστήριο. Νομίζω και το κανάλι, όταν της έκανε αυτή την πρόταση, θα του ήξερε αυτό. Οπότε. Προσπαθεί εκεί η Ελέτση μόνη της. Η Ανθή Αλαγκούδη πήγε πολύ αδύναμα. Δεν μπορεί να στηρίξει τον άξονα. Έτσι πως την παρακολουθείς, αν βγει έξω και διαβάσει, ας πούμε, τα σχόλια ή διάφορα memes που γίνονται χιουμοριστικά, πιστεύεις ότι θα το αντιμετωπίσει με χιούμορ ή θα στεναχωρηθεί? Κοίταξε, κάποια είναι πάρα πολύ αστεία. Είναι σίγουρο ότι θα γελάσει, γιατί εκτός από από αυτό που βλέπει ο κόσμος, δεν έχει βγάλει το sense of humor που έχει. Κάποια είναι λίγο κακά. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, κάτι κατάρες διάβασα σε κάποια φάση. Παιδιά, είμαστε στα καλά μας. Παιχνίδι είναι. Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόρασή μας είναι αυτό που είναι πραγματικά η Ανθής Αλαγκούδη στην πραγματική ζωή. Είναι αστεία, είναι γλυκιά, είναι ζεστός άνθρωπος. Όλα αυτά δεν έχει προλάβει να τα δείξει γιατί είναι και πολύ λίγο καιρό. Τι πιστεύεις ότι της λείπει περισσότερο αυτή τη στιγμή μες στο παιχνίδι? Ο γάτος της θα της λείπει σίγουρα και φαγητό. Τα μποτέ, ας πούμε, πιστεύεις ότι μπορεί να της λείπουν? Και τα μποτέ θα της λείπουν, αλλά φαγητό θα της λείπει σίγουρα. Ξέρεις τι φαγού που είναι? Είμαι ο μόνος παίκτης που έχει τις περισσότερες νίκες σε όλη την ομάδα του. Από όσους έχουν ψηφιστεί μέχρι στιγμής και είναι ο μόνος που είναι υποψήφιος. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που έχουν ψηφιστεί ήταν αδύναμοι παίκτες, δεν φέρνουν αποτελέσματα. Έχεις και μία γνωριμία και με τον Γιώργο Κοψιδά που είναι μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, τον ξέρω. Τον έχω συναναστραφεί λίγο και τον συμπαθώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι αστέρι.